σημαντική ιστορία. Βάζουμε πλώρη για νέες επιτυχίες. Για μας, την Κύπρο και τους ανθρώπους της. RCB Bank. 25 χρόνια στην Κύπρο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Business Hour by Brief. Κατά την σημερινή μας εκπομπή, το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η οικονομία. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Μπρατσιάκο, Managing Director της Virtue Financial Services. Και τα θέματα που θα δούμε μαζί του, κυρίες και κύριοι, είναι το τι έδειξαν τα αποτελέσματα του εξαμήνου του ομίλου της ΓΕΚ Τέρνα, όπως επίσης και τις νεότερες εξελίξεις στο μέτωπο της ενέργειας και για την αμερικανική αγορά και πώς κινήθηκε αυτή την εβδομάδα. Πριν όμως ανοίξουμε την θεματολογία μας, πάμε να δούμε πώς κινείται η αγορά μας για σήμερα. Να κάνουμε αρχή από την τιμή του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στα 82,56 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 79,33. Ο χρυσός, η μία ουγγιά, διαπραγματεύεται στα 1751,3 δολάρια, ενώ αντίστοιχα το ένα γραμμάριο διαπραγματεύεται στα 56,31. Η χρυσή λίρα Αγγλίας διαπραγματεύεται στα 355,96 ευρώ. Ενώ το ασίμι ένα γραμμάριο στα 0,6215. Να περάσουμε και στις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ. Το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών διαπραγματεύεται στα 0,8634 ευρώ, η λίρα Αγγλίας στα 1,1746, το φράγκο Ελβετίας στα 0,9285 και το δολάριο του Καναδά στα 0,6851. Να παρακολουθήσετε την αξία του σε 1 ευρώ. Συνεχίζουμε με τη λίρα Τουρκίας, όπου διαπραγματεύεται στα 0,0971 ευρώ. Και το bitcoin στις 44.486. Περνάμε και στις τιμές των καυσίμων. Η αμόλυβδη 95 οκτανίων έχει φθηνότερη τιμή τα 1,272 ευρώ και ακριβότερη τα 1,363. Το πετρέλαιο κίνησης έχει φθηνότερη τιμή τα 1,288 ευρώ και ακριβότερη τα 1,396. Και καταληκτικά το πετρέλαιο θέρμανσης έχει φθηνότερη τιμή τα 0,777 και ακριβότερη τα 0,899. Ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής, προς ψήφιση θα τεθεί αύριο
Ο τέταρτος στη σειρά συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 91,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της Brief, την ίδια ημέρα θα κατατεθεί στη Βουλή και ο προϋπολογισμός του 2022. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η κυβέρνηση εντός Οκτωβρίου θα καταθέσει και το πέμπτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Αναφορικά με την ψήφιση του τέταρτου συμπληρωματικού προϋπολογισμού, οι πληροφορίες της Brief αναφέρουν πως η αντιπολίτευση θα καταθέσει τροπολογία για να σταυρώσει ποσό 30 εκατομμυρίων από τα συνολικά 91,7, αφού όπως μεταφέρεται δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις, ζητώντας όπως η κυβέρνηση προχωρά με ενημέρωση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για αυτές τις δαπάνες των 30 εκατομμυρίων και ακολούθως να αποδεσμεύεται το ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίες της Brief την ίδια ώρα, η κυβέρνηση αναμένεται πως θα καταθέσει και πέμπτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό εντός Οκτωβρίου. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορά προγραμματισμένες δαπάνες της κυβέρνησης πέρα από την πανδημία και για άλλους σκοπούς. Ο αγωγός Nord Stream 2 που τρέχει στην ΚΙΤ της Βαλτικής θάλασσας από τη Ρωσία προς τη Γερμανία άρχισε να γεμίζει έναν από τους δύο αγωγούς του με φυσικό αέριο για δοκιμές περίπου ένα μήνα μετά την ολοκλήρωσή του. Η πλήρωση του αγωγού με φυσικό αέριο είναι ένα απαραίτητο επόμενο βήμα για να επιτραπεί η μεταφορά του πραγματικού αερίου. Το Σεπτέμβριο του 2021, η Ρυθμιστική Αρχή της Γερμανίας δήλωσε ότι στη διάθεσή της 4 μήνες για να πιστοποιήσει το έργο. Αναμένεται ότι η Nord Stream 2 θα διπλασιάσει την υπάρχουσα χωρητικότητα της εξαγωγής αγωγού φυσικού αερίου της Ρωσίας στη Βαλτική θάλασσα στα 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το έργο έχει συζητηθεί από την σύλληψή του και καθυστέρησε το 2019 λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Στα οικονομικά μας ζητήματα, κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Μπρατσιάκο, Managing Director της Virtue Financial Services. Θα μιλήσουμε για την οικονομία της Ελλάδας και να δούμε τι νεότερα έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε Μπρατσιάκο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Ρουσιά. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, αρχικά έτσι να δούμε τι έδειξαν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου όσον αφορά τη ΓΕΚ, τον όμιλο της ΓΕΚ. Σωστά. Μεγάλες εξελίξεις έχουμε εκεί πέρα. Είχαμε και χτες το Investors Day στη ΓΕΚ, όπου έγινε μια παρουσίαση των προοπτικών. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα, κινήθηκαν σε σχετικά ήρεμα νερά, δηλαδή διαμορφώθηκαν στα 440 εκατομμύρια οι ενοποιημένες πωλήσεις έναντι 420 πέρσι. Η λειτουργική κερδοφορία ήταν στα 136 εκατομμύρια σε σχέση με τα 114 πέρσι, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 20%, ενώ σε επίπεδο bottom line, δηλαδή καθαρών κερδών, εκεί είχαμε ζημίες 8,8 εκατομμυρίων εναντί κερδών 2,8, καθώς ο όμιλος προχωράει σε hedging διάφορων θέσεων και προϊόντων, είτε αφορά την ενέργεια, είτε αφορά commodities στα οποία έχει, και ουσιαστικά από εκεί υπήρξε αυτή η απομείωση της η ζημία η οποία έβγαλε η εταιρεία. Μάλιστα. Ωστόσο, να δούμε και τι αποκάλυψε η διοίκησή της στη χθεσινή παρουσίαση για το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα και το καζίνο στο ελληνικό, κύριε Μπρατσιάκο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αυτό έχει το πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Ουσιαστικά, χτες είχε μια παρουσίαση σε όλους τους αναλυτές, όπου εκεί παρουσίασε το πρόγραμμά της. Πρόκειται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο ξεπερνάει τα 6 δις τα επόμενα χρόνια. Είναι ηλικιώδες αν το σκεφτούμε, καθώς αφορά καθαρά τα projects μιας εταιρείας και όχι όπως παραδείγματος χάρη το ελληνικό, το οποίο αφορά μια ολόκληρη οικιστική περιοχή. Ο τομέας στον οποίο θα δώσουν έμφαση είναι και στις παραχωρήσεις και στις ανανεώσιμες πηγές. Τώρα, από αυτά τα projects αναμένονται, γιατί το εύλογο ερώτημα είναι πώς γίνεται η χρηματοδότηση και τι αναμένουμε. Η εταιρεία περιμένει από το 2025 και μετά να υπάρχουν free cash flows, δηλαδή ελεύθερες ταμιακές ροές, οι οποίες θα είναι πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, και αυτές θα σπάνε περίπου σε 10% σε αποπληρωμή των δανείων της επιχείρησης, σε 35-40% σε νέα project, και το υπόλοιπο περίπου 50% αναμένεται να γίνεται με την μορφή μερίσματος στους επενδυτές και στους μετόχους της εταιρείας. Τώρα, όπως είπαμε,
στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας υπάρχει, έχουμε συμπαραχωρήσει το Καστέλι, το οποίο είναι υποκατασκευή, το αεροδρόμιο δηλαδή του Ηρακλείου στην Κρήτη. Έχουμε την Εγνατία Ροδό, ένα τεράστιο έργο το οποίο έδωσαν μάλιστα και αρκετά χρήματα της τάξης 1,5 δις, το οποίο αφορά το μεγαλύτερο οδικό άξονα στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε τη Νέα Οδό, την Κεντρική Οδό, έργα τα οποία ήδη είναι σε λειτουργία. Και το καζίνο του Ελληνικού, όπως αναφέρατε, όπου εκεί πέρα είχαμε πρόσφατα την ανακοίνωση, δηλαδή μόλις τις προηγούμενες δύο μέρες, ότι ουσιαστικά όλο το project περνάει στα χέρια της ΓΕΚ. Έχουμε δηλαδή την αποχώρηση της Mohegan, η οποία είχε οικονομικά προβλήματα, και ουσιαστικά να μένουμε τις εξελίξεις, πιθανότατα, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, με την Hard Rock, προκειμένου να δούμε αν θα καταλήξουμε και σε τι νέο σχήμα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα, ωστόσο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ και τέλος, να σημειώσουμε επίσης ένα άλλο μεγάλο project το οποίο έχει κλείσει η ΓΕΚ και το οποίο αφορά την νέα μονάδα φυσικού αερίου στην Κομωτινή. Είναι ένα project το οποίο έχει πάρει μαζί με τη Motor Oil και το οποίο υπερβαίνει τα 400 εκατομμύρια. Πολλά λοιπόν τα project που τρέχουν στην εταιρεία, αισιόδοξη και για την κερδοφορία της και για τις προοπτικές αυτών των έργων, εμφανίστηκε χτες. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία τα νέα. Ωστόσο, να δούμε και για τα αποτελέσματα του εξαμήνου της Τέρνα Ενεργειακής. Σωστά. Μια ακόμα εταιρεία του Ομίλου. Εδώ περίπου η εικόνα ήταν λίγο η αναμενόμενη. Είχαμε τζίρο ενοποιημένες πωλήσεις στα 140 εκατομμύρια από 116 εκατομμύρια πέρσι. Ήταν δηλαδή αυξημένες περίπου της τάξης του 20%. Το EBITDA επίσης είχε μια αντίστοιχη αύξηση, μικρότερη βέβαια, στα 68 εκατομμύρια από 67 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εκεί όμως που έχουμε τη μεγάλη διαφορά ήταν στο bottom line, όπου εκεί είχαμε τη ζημία από τη ΣΥΠΑ. Να θυμίσω λίγο ότι λόγω των καιρικών συνθηκών που είχαν επικρατήσει το 2020 στην Αμερική, για κάποιες μέρες δεν μπορούσε να γίνει η παράδοση του φυσικού αερίου, η παράδοση της αιωλικής ενέργειας, συγγνώμη, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν τα margins και να εκτοξευθούν οι τιμές παράδοσης. Η εταιρεία προχώρησε, για να μην έτσι μακρηγορούμε, σε μία αποεπένδυση συνολικά στην Αμερική, με αποτέλεσμα να γράψει μία μη επαναλαμβανόμενη, one-off δηλαδή, μία και έξω, ζημία της τάξης των 94 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτός είναι και ο λόγος που τη βλέπουμε έτσι να έχει καθίσει. Ωστόσο, έκανε επαναπροσδιορίσει το στόχο της για τα 3 γιγαβάτ. Έχει ήδη 1,8 γιγαβάτ τα οποία τρέχουν και είναι ήδη σε λειτουργία ή σε διαδικασία τελικής έγκρισης. Και υπάρχουν και περίπου άλλα 1,2 γιγαβάτ τα οποία είναι προς αδειοδότηση. Οπότε μπαίνει να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα και σε αυτή την εταιρεία του Μήλου. Πολύ ωραία. Να πάμε όμως, κύριε Μπρατσιάκο, να δούμε έτσι και άλλα νεότερα όσον αφορά τα εταιρικά νέα της Ελλάδας. Τι έχουμε μέχρι στιγμής? Καταρχήν είχαμε μια ανακοίνωση πάνω στο μέτωπο της αύξησης της ΔΕΗ. Είχαμε επίσημες ανακοινώσεις τεσσάρων funds του Apollo, Vanguard, BlackRock και άλλο ένα φαν, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή ποιο ήταν το τέταρτο, τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή τουλάχιστον με 50 εκατομμύρια στην αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Έχουμε την Helicon, η οποία αύξησε τη συμμετοχή της ΣΥΔΕΗ από το 4,8% στο 6,4%, και η οποία ουσιαστικά προτίθεται και αυτή να βάλει πάνω από 70 εκατομμύρια στην αύξηση. Οπότε βλέπουμε ότι υπερκαλύπτεται ήδη η μη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου κατά 17% που προτίθεται να μειώσει τη συμμετοχή του. Και γενικότερα παρατηρείται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από άλλους επενδυτές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι. Αυτές είναι οι επίσημες ανακοινώσεις και προφανώς είναι και οι υφιστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν, ενώ ξένα funds, τα οποία προτίθεται να συμμετάσχουν κανονικά σε αυτήν την αύξηση. Τώρα, ένα άλλο νέο που βγήκε, είναι επί του πιεστηρίου πριν από λίγο, ήταν η ανακοίνωση της Jumbo όσον αφορά τα αποτελέσματα 9 μήνου. Ενώ στο τζίρο, αναφέρεται μόνο στο τζίρο, κάνει δηλαδή επίσημη ανακοίνωση του τζίρου ανά μήνα πλέον ο Όμιλος. Εκεί είχαμε μια αύξηση του τζίρου της τάξης του 8% σε σχέση με πέρσι.
είναι in line με αυτό το οποίο έκανε και στο οχτάμηνο. Και τέλος, στον ΟΤΕ έκλεισε τον deal με την Ρουμανία, οπότε αυτό το οποίο αναμένουμε, το έκτακτο μέρισμα μέσα στο έτος της τάξης των 25 cents περίπου, αναμένεται να δοθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Και από αυτό το μέτωπο λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Μπρατσιάκο, να δούμε και τις νεότερες εξελίξεις όσον αφορά το μέτωπο της ενέργειας. Όπως επίσης και πώς κινήθηκε και η αμερικανική αγορά, ποια είναι τα νεότερα που έχουμε σε αυτά τα... Καλά το λέτε, εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Τι θέλω να πω, ότι σήμερα έχουμε μία νέα άνοδο πάνω από 3% στην τιμή του φυσικού αερίου. Είναι σε νέο ψηλό. Έχει κάνει μία άνοδο πάνω από 30% η τιμή του φυσικού αερίου, τόσο το Dutch Gas που αφορά την Ευρώπη, όσο και το Natural Gas που αφορά την Αμερική. Το πρόβλημα δηλαδή βλέπουμε ότι είναι παγκόσμιο. Η άνοδος αυτή του 30% καταλαβαίνετε είναι τεράστια για να μπορεί να προωθηθεί από τις επιχειρήσεις και από τις οικονομίες. Οι ανακοινώσεις δε των κρατών είναι επίσης ιδιαίτερα ανασυχητικές. Είχαμε προχτές την ανακοίνωση της Ινδίας ότι έχει αποθέματα σε άνθρακα μόλις για 4 μέρες. Είχαμε την Κίνα να σπά το εμπάργο που η ίδια είχε κάνει στην Αυστραλία και να φέρνει κάποια φορτία άνθρακα αναγκαζόμενοι από τις ενεργειακές της απαιτήσεις και ανάγκες. Έχουμε τη Γερμανία, η οποία δηλώνει ότι ουσιαστικά θα πρέπει να βάλει ένα μηχανισμό έκτακτης δράσης σε εφαρμογή, καθώς και εκεί οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ενέργεια. Και μάλιστα είχαμε μείωση της παραγωγής πάνω από 7,5% τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοινώθηκε μόλις πριν από 1/4 περίπου. Και την τιμή του και σε όλο αυτό το μείγμα έρχεται να προσθεθεί και το πετρέλαιο, το οποίο ο ΟΠΕΚ ανακοίνωσε ότι δεν θα αυξήσει την παραγωγή του πάνω από το προγραμματιζόμενο, που ήταν 400.000 βαρέλια, με αποτέλεσμα να έχουμε και εκτόξευση και του μαύρου χρυσού στα $79 το βαρέλι το crude και πάνω από τα $83 το Brent, τιμές που έχουμε να δούμε πάνω από 5 χρόνια. Δύσκολο λοιπόν εκεί τα πράγματα και γι' αυτό και βλέπουμε ότι και οι αγορές έχουν πολύ μεγάλο volatility, κινούνται με πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις. Χθες ανέβηκε η Αμερική 1,5%, προχτές είχε πέσει ο Nasdaq πάνω από 2%. Γενικώς το volatility συνδέεται συνήθως με μια υποχώρηση των αγορών και φαίνεται ότι στο εξωτερικό είμαστε σε μια τέτοια φάση διόρθωσης σε αυτή την περίοδο. Να πούμε ότι λίγο τα εταιρικά αποτελέσματα ξεκινούν σε 10 μέρες, ενώ έχουμε και το θέμα του debt ceiling, δηλαδή του χρέους του κράτους, της κυβέρνησης, το οποίο και αυτό απειλεί αν δεν βρεθεί κάποια λύση μέχρι τα μέσα Οκτώβρη. Οπότε θα πάμε σε ένα κλείδωμα θεωρητικά της κυβέρνησης για ένα διάστημα μέχρι να βρεθεί κάποια λύση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπρατσιάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ανάλυση σας ως οικονομολόγος και για όλα τα νεότερα που μας μεταφέρετε κάθε εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ναι. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα περάσουμε τώρα σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με τη βόλτα μας στις κυπριακές επιχειρήσεις. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και περνάμε τώρα στην Ξένια Προδρόμου, δημοσιογράφο από την Brief, για να μας δώσει όλη την ενημέρωση από τα εταιρικά μας νέα. Ξένια, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Πάμε στην πρώτη είδηση, ανακοίνωση της ΟΕΦ και αφορά τα προσχέδια νομοσχεδίων του τμήματος αφαιρεγκαιότητας. Η ΟΕΦ σε ανακοίνωσή της προς τα μέλη της κοινοποιεί τα προσχέδια νομοσχεδίων του τμήματος αφαιρεγκαιότητας με σκοπό την εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία. Ειδικότερα έχουν ετοιμαστεί αναθεωρημένα προσχέδια που αφορά τον περί του τμήματος αφαιρεγκαιότητας και συναφών θεμάτων νόμος, των περιεταιριών νόμων αναφορικά με το διορισμό εξεταστή σε εταιρείες και των περιπτώχευσης νόμων κεφάλαιο 5. Η ΟΕΦ μάλιστα σημειώνει στην ανακοίνωσή της όπως τυχόν απόψεις ή εισηγήσεις ή παρατηρήσεις επί των νομοσχεδίων θα μπορούν να υποβληθούν στην ΟΕΦ μέχρι και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στον σχετικό email που βρίσκεται στο δελτίο τύπου στην Brief.
Η επόμενη μας είδηση, από 500 ευρώ το μήνα αναλαμβάνει στο καφέ στο Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού. Ο Δήμος Λεμεσού προχώρησε σε ανακοίνωση για διαγωνισμό για όποιον ενδιαφέρεται. Με το ελάχιστο ποσό της προσφοράς, τα 500 ευρώ μηνιαίως πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά την υψηλότερη τιμή. Η άδεια τώρα χρήσης που θα παραχωρηθεί θα είναι για περίοδο 2 ετών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα έτσι προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής για ανανέωση της σύμβασης για ακόμη ένα χρόνο. Επίσης, αυτό που αναφέρεται είναι ότι θα μπορεί αυτός που θα αναλάβει το καφέ να πουλά και άλλα προϊόντα περιπτέρου, όπως είναι εφημερίδες, περιοδικά και διάφορα άλλα συναφή ειδικά υλικά, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει 29 του Οκτώβρη. Επόμενη μας είδηση τώρα, Vaccination, ο νικητής που κέρδισε ένα αυτοκίνητο Mini Cooper Countryman. Ήταν μια προσπάθεια της πρωτοβουλίας Vaccination Help Make Cyprus COVID Free, όπου δίνονταν διάφορα δώρα μέσω κλήρωσης και ήταν μέσα από το πρόγραμμα που προσπάθησαν να προωθήσουν τον εμβολιασμό για άτομα μέχρι 30 ετών. Έχουν δοθεί αρκετά δώρα και η επόμενη τώρα κλήρωση θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου, υπενθυμίζοντας κιόλας ότι το δικαίωμα μας συμμετοχής έχουν τα άτομα μέχρι 30 ετών, οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της COVID. Πάμε στην επόμενη μας είδηση, αφορά την Λευκωσία. Πρωτεύουσα γίνεται πρωταγωνιστής οικουμενικών αξιών. Η Λευκωσία ενώνει τώρα το αθλητικό πνεύμα με την πολιτιστική κληρονομιά της και αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή οικουμενικών αξιών. Με κινητήρια δύναμη έτσι το Μαραθώνιο Αγώνα, που θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου του 2021, η πρωτεύουσα γίνεται σαλπιγκτής των μηνυμάτων των αρχαίων μαραθωνοδρόμων και σημεοφόρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και κουλτούρας της ένδοξης ιστορίας της, σύμφωνα και με την ανακοίνωση. Όσο αναφέρθηκα μάλιστα σε δημοσιογραφική διάσκεψη με τους διοργανωτές του Μαραθώνου Λευκωσίας και συγκεκριμένα τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Νάσο Κτορίδη, σημειώνεται ότι η φετινή διοργάνωση αποτελεί απαιτητική πρόκληση, καθώς η Λευκωσία καλείται να αναγνωριστεί ως η πιο φιλόξενη πόλη και οι δημότες της ως οι πιο εγκάρδιοι άνθρωποι στον κόσμο. Έτσι είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους ίδιους. Παραμένουμε τώρα στην Λευκωσία. Δήμος Λευκωσίας προκήρυξε διαγωνισμό για έργο τέχνης μέχρι και 66.000 ευρώ. Αυτός ο ανοιχτός διαγωνισμός που ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας αφορά την επιλογή του καταλληλότερου έργου τέχνης για να τοποθετηθεί στο Δημοτικό Θέατρο, σύμφωνα με περί του ελάχιστου υποχρεωτικού ποσοστού εμπλουτισμού των δημόσιων κτηρίων με έργα τέχνης νόμο. Η αμοιβή τώρα για τον εικαστικό για το έργο κατά την παράδοσή του και αφορά και τη δαπάνη σχεδίαση τη ετοιμασία τη πρόταση, τη εκτέλεση τη εγκατάσταση και του ΦΠΑ θα είναι 66.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα μπορούν να επισκεφθούν το Δημοτικό Μέγαρο, να παρακολουθήσουν μια ξενάγηση στο χώρο που θα φιλοξενηθεί το έργο και κατόπιν να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Και η τελευταία μας είδηση για σήμερα, Κωνσταντίνα, αφορά την JMP Λαζάρου, που έχει μια καινούρια προσθήκη στο προσωπικό της. Αφορά τον κύριο Λουκά Κωνσταντίνου, ευχαριστώ πολύ. Ο Managing Director της, ο κύριος Πέτρου Λαζάρου, έκανε την ανακοίνωση ότι προστίθεται ο γνωστός καλλιτέχνης και ηθοποιός και μήμος, ο κύριος Λουκάς Κωνσταντίνου, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του PR Manager και θα έχει έτσι διευθύνοντα ρόλο σε όλες τις δημόσιες σχέσεις με developers και πελάτες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από τα εταιρικά μας νέα. Ξένια Προδρόμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σου και για όλη την ενημέρωση. Όλα τα εταιρικά μας νέα βρίσκονται να αναφέρουμε στους τηλεθεατές αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Brief. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εμείς σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 11:05. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά και καλή συνέχεια. Γεια σας.